Καλυβρούσιδες ονομάζονται οι καλικάντζαροι με ανδριώτικα διαβατήρια. Επισκέπτονται διάφορα μέρη της Άνδρου και για τον λόγο αυτό απαντάθηκε το καθαρά ανδριώτικο επίθετο Καλυβρούσης με πλήθος διακεκριμένων κατόχων του. Οι Καλυβρούσιδες είναι πανάρχια χθρόνια δαιμόνια, τα οποία με την επικράτηση του χριστιανισμού εμφανίζονται επί γης κατά το 12ήμερο από 25 Δεκεμβρίου μέχρι 6 Ιανουαρίου. Κάνουν ό,τι κάνουν και μετά αποσύρονται στα μέρη τους. Με εμφάνιση κάθε άλλο παρά ελκυστική και αιρετική συμπεριφορά, είναι ο μπελάς κάθε νοικοκυριού και το φόβητρο των πιτσιρικάδων. Η γιαγιά μου η Βιολάντη συνήθισε να μου λέει παραμύθια, όλα με ανδριώτες ήρωες. Κανένα με χιονάτες, κοκκινοσκουφίτσες, τρία γουρουνάκια κλπ, τα οποία της ήταν παντελώς άγνωστα. Σε όλο τον κόσμο τα παραμύθια δίνουν μια πρώτη εντύπωση περιπέτειας, ρομάντζου, αλλά στην πραγματικότητα μεταφέρουν έντεχνα ένα μήνυμα για κινδύνους, εχθρούς και παγίδες. Με γνωστή την άγνοια περιπαιδικής ψυχολογίας από τις γιαγιάδες και μανάδες εκείνης της εποχής, ήταν η εύκολη λύση για να κρατούν τα παιδιά ήσυχα και κοντά τους τις πολυάσχολες ημέρες των γιορτών. Οι Καλυβρούσιδες κάνουν ένα σωρό σκανδαλιές και ζημιές. Φανερώνονται εκεί που δεν τους περιμένει κανείς. Και άμα κανένα παιδί δεν είναι καλό, το αρπάζουν και το παίρνουν μαζί τους. Όταν οι Καλυβρούσιδες έμπαιναν σε ένα σπίτι, την ώρα που έκαναν τις σκανδαλιές τους, τραγουδούσαν ρυθμικά και ασταμάτητα. Βρούσι, βρούσι, Καλυβρούσι! Βρούσι, βρούσι, Καλυβρούσι! Επίσης, σε όποια γυναίκα δεν είχε τελειώσει τα εργόχειρά της μέχρι τα Χριστούγεννα, της περνούσαν κολάρα το πλεχτό ή το κέντημα, την έδαιναν με αυτό και την κορόιδευαν χορεύοντας γύρω-γύρω από αυτήν και τραγουδώντας απειλητικά και με κακία το «Βρούσι, βρούσι, Καλυβρούσι! Βρούσι, βρούσι, Καλυβρούσι!». Τα ανδριώτικα παραμύθια δεν είναι και πολλά. Και σε συνδυασμό με την τάση των παιδιών να ακούν το αγαπημένο τους παραμύθι ξανά και ξανά, η δόλια γιαγιά μου πρέπει να μου είχε πει εκατοντάδες φορές το ίδιο παραμύθι με τον Καλυβρούσι που τσάκωσε ο παππούς μου ο Δημήτρης. Επειδή δεν έχω ακούσει την εκδοχή του παραμυθιού αυτού από κανέναν άλλον, φαίνεται ότι ήταν δική της επινόησης. Κάθε χρόνο έρχονταν οι Καλυβρούσιδες και κάνανε το σπίτι άνω-κάτω. Έφτιαχναν κουραπιέδες για τις γιορτές, τους πέταγαν από το δίσκο στο πάτωμα. Κουβαλούσα η δόλια νερό από του καραβά, κάθε πρωί δεν έβρισκα σταγόνα. Παίρνανε τις τάχτες από το μαγκάλι και τις σκορπίζανε σε όλο το σπίτι. Τι να κάνω η κουτρούλα, είπα στον παππού το Δημήτρη να βάλει ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Πράγμα, ο παππούς κρύφτηκε ένα βράδυ στο κατώι πίσω από τα πιθάρια το κρασί και περίμενε. Μετά από λίγο, να σου ένας Καλυβρούσης. Τότε ο παππούς, που ήταν σβέλτος και δυνατός, αρπάζει τον Καλυβρούσι και το δένει με την αλυσίδα της άγκυρας στο πόδι του τραπεζιού. Κλάμα ο Καλυβρούσις, τον παρακαλούσε να τον αφήσει να φύγει, αλλά ο παππούς ο Δημήτρης δεν τον άφηνε. «Θα σε έχω δεμένο εδώ, να σε βλέπουν οι άλλοι Καλυβρούσιδες να μην πατούν το πόδι του στο σπίτι μου». Πράγματι, κανείς από δάφτους δεν ξαναπάτησε εδώ. Αλλά κάποτε ήρθε η ώρα ο Καλυβρούσις να γυρίσει μαζί με τους υπόλοιπους στον τόπο του. Κλάμα, κακό, παρακάλια στον παππού να τον αφήσει, ο παππούς έκανε πως δεν άκουγε. Μετά από χίλια παρακάλια, ο Καλυβρούσις λέει στον παππού: «Καπτά Δημήτρη, άσε με να φύγω και σου ορκίζομαι του χρόνου να σου φέρω ένα βαρέλι λακέρδα». Το ακούει ο παππούς, έκανε πως δεν ήθελε, αλλά στο τέλος του λέει: «Εντάξει βρε, θα σε αφήσω. Αλλά για να είμαι σίγουρος ότι θα μου φέρεις τη λακέρδα, θα σου κρατήσω το μεγάλο δάχτυλο από το ποδάρι σου». Και βγάζει ένα σουγιά και του κόβει το δάχτυλο. Πραγματικά του χρόνου, ξανά οι Καλυβρούσιδες, που δεν πάτησαν στο σπίτι μας γιατί μάθανε τι σώμα ήταν ο παππούς, ήρθε και ο δικός μας με το βαρέλι τη λακέρδα, όπως είχε υποσχεθεί. Ζητάει το δάχτυλό του πίσω, αλλά ο παππούς του λέει: «Να περιμένεις, να φάω πρώτα τη λακέρδα και μετά». Όταν ήταν να φύγουν οι Καλυβρούσιδες, ξανά ο δικός μας ήρθε να πάρει το δάχτυλό του. «Θα στο δώσω του χρόνου», λέει ο παππούς. «Αν βέβαια μου ξαναφέρεις πάλι ένα βαρέλι λακέρδα». Και έτσι, Νικολό, κατέληγε η γιαγιά μου, είχαμε πάντα λακέρδα στο σπίτι. «Και τι απόγεινε ο Καλυβρούσης, γιαγιά?», τη ρώταγα. «Ένα, όταν πέθανε ο παππούς, τον λυπήθηκα τον Καλυβρούση και του έδωσα το δάχτυλό του πίσω. Αυτός όμως δεν μου κρατούσε κακία και κάθε χρόνο μου στέλνει λίγη λακέρδα».